Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή συγκέντρωση του συνδυασμού μας. Του συνδυασμού της νίκης, της ελπίδας και των μεγάλων προσδοκιών για τον λαό του Δήμου μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί όλοι εμείς μαζί στις 15 Οκτώβρη καταφέραμε να είναι η λαϊκή συσπήρωση η επόμενη δημοτική αρχή Τυρνάβου. Όσο κι αν κάποιοι το θεωρούσαν ακατόρθωτο, σκορπίσαμε με αυτή τη νίκη ενθουσιασμό, χαρά και ελπίδες στο λαό του Δήμου μας. Ακόμα και τώρα ακούω στα αυτιά μου τα χειροκροτήματα και τα συνθήματα το βράδυ της Κυριακής που με την ψήφο του το συνδημοτών μας χάρισαν αυτή τη μεγάλη νίκη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που συμμετείχαμε με ανιδιοτέλεια στο ψηφοδέλτιο της νίκης, αλλά και τους πολλούς αφανείς ήρωες του συνδυασμού μας. Δουλέψαμε όλοι μαζί. Δουλέψαμε οργανωμένα, συντονισμένα, όλο το προηγούμενο διάστημα, ώστε να δοθούν η διακήρυξη, το πρόγραμμα και το ψηφοδέλτιό μας πόρτα-πόρτα, πρόσωπο με πρόσωπο σε κάθε συνδημότη μας. Καταφέραμε μαζί αυτή τη μεγάλη νίκη υπέρ του τυρναβίτικου λαού, ώστε να υπερασπιστούμε το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον των πόλεων και των χωριών μας. Η τεράστια προσπάθεια ορισμένων προεκλογικά να μας συκοφαντήσουν κινούμενοι στο παρασκήνιο, όπως έκαναν πάντα άλλωστε, δεν απέδωσε. Και έτσι η λαϊκή συσπήρωση με την ψήφο του λαού είναι η επόμενη δημοτική αρχή. Με ξεκάθαρη εντολή να αγωνιστεί για τα δίκαια του λαού και να φέρει το Δήμο Τυρνάβου εκεί που πραγματικά του αξίζει. Για να γίνει ένας Δήμος που θα εξασφαλίζει για τους κατοίκους του δωρεάν δομές πολιτισμού, αθλητισμού, αξιοπρεπές φυσικό περιβάλλον και θα παρέχει υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι δημότες του. Δυστυχώς όμως κάποιοι ακόμη και σήμερα μετεκλογικά συνεχίζουν με συκοφαντίες και ασύστολα ψεύδι την προσπάθεια να ακυρώσουν τη λαϊκή βούληση. Από το βήμα αυτό του στέλνουμε το μήνυμα ότι η δημοτική αρχή με το ζόρι δεν γίνονται, ούτε με ράδιο Αλβίλα, κανείς ποτέ δεν έγινε. Είναι ξεκάθαρη η βούληση του τυρναβίτικου λαού να έχει αγωνιστική δημοτική αρχή και αυτή είναι μόνο της λαϊκής συσπήρωσης. Στέλνουμε το μήνυμα ότι τα εγωιστικά παιχνίδια κάποιων, επειδή τους χαλάσαμε τη σούπα, δεν μας αγγίζουν. Εμείς κοιτάμε μπροστά και πορευόμαστε μαζί με το λαό του Δήμου μας, επειδή έχουμε έργο να κάνουμε και είναι το έργο για τις ανάγκες των πολλών. Προχωράμε από εδώ και πέρα όλοι μαζί όπως ξεκινήσαμε. Δεν μένουμε στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας. Οι ανάγκες των πόλεων και των χωριών, οι ανάγκες του λαού μας είναι εδώ. Μπορούμε και πρέπει να παραμερίσουμε τα εμπόδια, γιατί ό,τι χάνουμε εμείς οι πολλοί, το κερδίζουν οι λίγοι.
Η μαχητική διεκδίκηση των δίκαιων μας από την κυβέρνηση θα συνεχιστεί. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Είναι η προκοπή του Δήμου Τυρνάβου. Η προκοπή που μας χρειάζεται. Πρέπει και μπορούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα Δήμο πρότυπο. Ένα Δήμο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού μας. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, για να είστε σίγουροι. Ώστε εγώ και οι συνεργάτες μου θα παλέψουμε από σήμερα για να φανούμε άξιοι των προσδοκιών σας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που δώσαμε όλοι και συνεχίζουμε να δίνουμε.